ερώτηση είναι, τελικά όταν παίζω με την πένα, σφίγγομαι το χέρι ή δεν το σφίγγομαι? Είναι χαλαρό, πώς είναι τελικά? Υπάρχει αυτή η ερώτηση. Όταν κάποιος έχει κατασταλάξει, είναι επαγγελματίας, ξέρει, έχει βρει ακριβώς. Αλλά μιλάμε τώρα για κάποιον που ακόμα μπορεί να είναι επαγγελματίας, αλλά ακόμα το ψάχνει. Σφίγγει ή πονάει, το έχει χαλαρό, δεν μπορεί να παίξει. Τι ακριβώς γίνεται? Η πένα δεν θέλει πολύ σφίξιμο σε ορισμένες περιπτώσεις, σε άλλες περιπτώσεις θέλει σφίξιμο. Και αυτό θα πούμε. Πού δεν θέλει σφίξιμο? Όταν παίζουμε, θα έχουμε αυτή την αίσθηση, ότι όταν παίζουμε αργά, δεν θέλει πολύ σφίξιμο. Θέλει ίσα να κρατάμε την πένα, να τα απεξέρχεται που παίζουμε. Δεν μπορεί να είναι χαλαρά. Εάν παίξουμε δυνατά, θέλει πιο πολύ πίεση από εδώ πέρα. Αν παίξουμε μαλακά, δεν χρειάζεται πίεση. Ίσα-ίσα να κρατάμε. Αν παίξω όμως πιο δυνατά, ειδικά αν παίξει κάποιος που παίζει στο στούντιο, αυτή η πίεση που ασκείται για να βγει αυτός ο ήχος δυνατά, απαιτεί από εδώ να κρατάει την πένα, γιατί είναι σαν κάποιος σου τραβάει την πένα. Και αν τυχόν και δεν σφίξουμε την πένα, θα μας φύγει η πένα. Και όταν παίζουμε κανένα σόλο, θα έχουμε αυτή την αίσθηση, ότι θα μας φύγει η πένα. Θέλει μεγάλη προσοχή όμως. Με το σφίξιμο εδώ της πένας, να μην σφίξουμε το χέρι όλο. Έτσι το έκανα και εγώ και σφιγγόμουν όλο και πήγε εδώ πέρα στο νόμο και βλέπετε το αποτέλεσμα που έχω. Η πίεση που ασκείται στην πένα είναι εδώ. Τώρα πρέπει να βρούμε μόνοι μας πόσο πίεση όταν παίζουμε. Όταν παίζουμε γρήγορα, εκεί τώρα θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλει να έχουμε το σφίξιμο τόσο, ώστε να μην μας φύγει η πένα. Να μην υπερβούμε, αλλά να μην είναι χαλαρό. Αν είναι χαλαρό, θα νιώθουμε ότι κρεμάει το χέρι εδώ κάτω, δεν θα βγαίνουν οι πενιές εντάξει, θα έχουμε την αίσθηση ότι κυνηγάμε εμείς τον χρόνο και η καρδιά μας θα κάνει τακ τουκ τουκ, να λέμε αμάν πότε θα σταματήσει τελείως το σόλο, να μην μου φύγει και η πένα από τα χέρια και γίνω ρεζίλ. Άρα, κρατάμε με τόσο δύναμη όσο χρειάζεται για να μπορούν να βγουν κάποιες οι πενιές. Εδώ τώρα δεν σφίγγω πολύ την πένα. Αν χρειάζεται να κάνω. Σφίγγω πιο πολύ. Αλλά πάλι προσέχω να μην είναι τόσο πολύ, γιατί άμα το σφίξω κατά λάθος μετά αυτό, φεύγει η πίεση που βάζω εδώ πέρα και πάει εδώ και πιάνει το χέρι και μετά παίζουμε και λες, από τη μια νιώθουμε ότι μας κρατάει κάποιος το χέρι και δεν μπορούμε να παίξουμε καθόλου. Και αν πρέπει να παίξουμε, είμαστε στη δουλειά και πρέπει να το παίξουμε. Ένα solo, κάτι πρέπει να κάνουμε, ανάλογα εκεί τι κάνουμε, μετά μας σκοτώνει αυτό. Άρα ο καθένας τώρα πρέπει να βρει εκεί με τι πίεση θα ασκεί. Πάντα θα υπάρχει αυτό το σημείο, ότι βάζουμε τόσο πίεση σαν να μας τραβάει κάποιος την πένα και θέλει να μας την πάρει, το οποίο αυτό το απαιτεί το παίξιμο που βάζουμε. Καταλαβαίνουμε πόσο πίεση χρειάζεται. Δεν χρειάζεται παραπάνω ούτε πιο λίγο. Θέλει ο καθένας να το ψάξει να το βρει εκεί. Εδώ τώρα παίζω πολύ μαλακά. Πιέζω μάλλον πολύ μαλακά. Να μην πιέζω πολύ μαλακά. Φεύγει. Ενώ το κοντρολάρεις άμα το κρατάς εκεί την πένα. Είπαμε όχι πολύ. Και όταν το γρήγορα. Και προσοχή να μην φεύγει από εδώ πέρα η πίεση και να ανεβαίνει προς τα πάνω.